Εκεί που άλλαζε τον υπολογιστή, μου έρχεται μήνυμα από ένα φίλο και μου λέει: Βασίλη, θέλω τη βοήθειά σου, θέλω να πάρω καλά περιφερειακά για τον υπολογιστή. Ωραία, του λέω, μην αγχώνεσαι. Για τι χρήση τα θες και πόσα χρήματα θες να δώσεις. Μου λέει: Πα, θέλω για παιχνίδια και θέλω να δώσω μέχρι 60 ευρώ. Μια χαρά, του λέω, έχω τη λύση. Και να τη η λύση εδώ μπροστά μας. Αν και τα συγκεκριμένα πράγματα κυκλοφορούν εδώ και αρκετό καιρό, δεν είναι κάτι που βγήκε μόλις τώρα, πιστεύω είναι ότι πιο ποιοτικό και VFM μπορούμε να πάρουμε με πολύ χαμηλό budget. Και φυσικά μιλάω για τη MotoSpeed. Ας ξεκινήσω με το πληκτρολόγιο. Στα χέρια μου έχω το CK108 στο αλουμινένιο έτσι χρώμα, στο brass aluminium. Το λέω γιατί βγαίνει και σε κόκκινη απόχρωση. Πρόκειται για ένα πολύ ποιοτικό πληκτρολόγιο, πλαστικό περιμετρικά, αλλά πάνω έχουμε μια πλάκα αλουμίνιο, κάτι που το κάνει εξαιρετικά στιβαρό και ποιοτικό. Επίσης στα χέρια μου έχω την έκδοση με τους κόκκινους διακόπτες, που είναι πιο αθόρυβοι, πάμε σε πιο gaming διακόπτες, οι συγκεκριμένοι μάλιστα είναι και πιο αθόρυβοι, δεν έχουν αυτό το πολύ έντονο κλικ και δεν χρειάζονται τόση δύναμη στο πάτημα. Από ό,τι ακούτε τώρα δεν είναι τόσο θορυβόδες. Υπάρχει και έκδοση φυσικά και με μπλε διακόπτες, που εκεί πέρα έχουν αρκετά έντονο το κλικ, είναι αρκετά μεγάλος ο θόρυβος και είναι καλύτερο για γράψιμο. Βέβαια εγώ χρησιμοποιώ καθημερινά με μπλε διακόπτες και σε gaming. Δεν πιστεύω ότι έχει τόσο σημασία αν θα πάρεις κόκκινους ή μπλε. Σημασία έχει τι αίσθηση θέλεις να έχεις από το πληκτρολόγιο. Παρ' όλα αυτά να σας πω ότι εγώ, επειδή χρησιμοποιώ καθημερινά τους μπλε διακόπτες, έχω ένα CK108 και κάνω καθημερινά τη δουλειά μου εδώ και αρκετούς μήνες, είναι αρκετά θορυβώδης σε σημείο που μπορεί τα βράδια που έχει ησυχία να γίνουν αρκετά ενοχλητικοί για τους γύρω σας. Τώρα, αν θέλετε κάτι πιο αθόρυβο, πάτε στους κόκκινους διακόπτες και δεν θα ενοχλείτε τόσο. Οι διακόπτες σε όλα τα πληκτρολόγια της MotoSpeed σχεδόν, όπως και σε αυτό, είναι κατασκευασμένα από την Nutemo, είναι μια πολύ καλή εταιρεία, φτιάχνει πολύ ποιοτικούς διακόπτες και μάλιστα έχουν αντοχή στα 50 εκατομμύρια πατήματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα σας βγάλει για αρκετά χρόνια απροβλημάτιστα. Μάλιστα, επειδή η MotoSpeed είναι κάτι που κυκλοφορεί εδώ και αρκετά χρόνια, είναι πολυδοκιμασμένα τα συγκεκριμένα περιφερειακά, οπότε είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Συν ότι υπάρχει και ελληνική αντιπροσωπεία, κάτι πολύ θετικό, και μάλιστα βγαίνουν και εκδόσεις με ελληνικά γράμματα. Ναι, μεν είναι φωτιζόμενο όλο το πληκτρολόγιο, αν πάρετε όμως την έκδοση με τα ελληνικά γράμματα, στα αντίστοιχα πλήκτρα που χρειάζεται η μετάφραση, δεν θα είναι φωτιζόμενες οι μεταφράσεις, απλά θα είναι αυτοκόλλητα με τους ελληνικούς χαρακτήρες. Παρ' όλα αυτά, για όσους ενδιαφέρονται, είναι μια καλή επιλογή να έχουν ένα έτσι ωραίο μηχανικό πληκτρολόγιο με ελληνικά. Κάτι που δεν το κάνουν πολύ μεγαλύτερες εταιρείες, οπότε μπράβο στη MotoSpeed που ασχολήθηκε και έβαλε ελληνικά σε κάποια από τα πληκτρολόγια της. Για τη σύνδεση με τον υπολογιστή, έχουμε ένα USB καλώδιο στα 1,7 μέτρα περίπου, νομίζω 1,65 είναι για την ακρίβεια, και είναι απλό καλώδιο, δηλαδή δεν είναι κάποιο braided έτσι πλεκτό καλώδιο. Είναι πλαστικό βέβαια, είναι αρκετά στιβαρό, αρκετά χοντρό, το νιώθεις ότι είναι του μπανιάρικου, δεν θα πάθει κάτι. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ήταν braided, βέβαια δεν μπορώ να κάνω τόσο παράπονο γιατί το πληκτρολόγιο ούτε το κουβαλάς τόσο συχνά μαζί σου, όπως για παράδειγμα το ποντίκι που απλά το αποσυνδέεις και το παίρνεις, ούτε πάνω στο γραφείο σου θα κουνιέται, δηλαδή το βάζεις σε μια θέση, μένει εκεί πέρα, οπότε και πλεκτό που δεν είναι το καλώδιο πάλι δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Όντας φυσικά και gaming προϊόν, έχουμε και RGB που έχουμε 9 διαφορετικά mode και μάλιστα έχει και κάποια preset για παιχνίδια, π.χ. FPS. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα on the fly από το πληκτρολόγιο, δηλαδή πατώντας το FNI αλλάζουμε διάφορα mode φωτισμού που μάλιστα έχει και αρκετά ωραίο φωτισμό και μπορούμε να τα χειριστούμε όλα από το πληκτρολόγιο, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για να τα δουλέψουμε από τον υπολογιστή. Πέρα όμως από τις πατέντες, τις 9 πατέντες που έχει για το φωτισμό, έχουμε και από το F1 μέχρι το F12 διάφορα multimedia keys, δηλαδή για να αυξομειώνουμε την ένταση, play, pause, stop και τα λοιπά, πάντοντας πάλι το FNI, κάνουμε διάφορες multimedia λειτουργίες, κάτι που είναι πάρα πολύ θετικό. Αν θέλετε τώρα κάτι παραπάνω από αυτό, δηλαδή λίγο ανώτερη ποιότητα κατασκευής, να έχετε και κάποιο πρόγραμμα να χειρίζεστε το πληκτρολόγιο από τον υπολογιστή σας, για παράδειγμα να φτιάχνετε μάκρο εντολές και τα λοιπά, ή να φτιάχνετε το φωτισμό από τον υπολογιστή σας, τότε θα πάτε στο CK108, που είναι λιγάκι ακριβότερο, βέβαια έχει καλύτερη ποιότητα κατασκευής, έχει και ρίστρες και έχουμε και πρόγραμμα που μπορούμε να το χειριστούμε από τον υπολογιστή. Video review θα βρείτε εδώ πάνω. Οπότε πηγαίνετε, τσεκάρετε το αν θέλετε το κάτι παραπάνω. Ας περάσουμε και στο ποντίκι, πάλι από τη MotoSpeed, είναι το V30. Είναι ένα πολύ ωραίο οικονομικό ποντίκι που θα καλύψει
όλες τις ανάγκες σας. Στο συγκεκριμένο έχουμε έτσι braided ωραίο καλώδιο στα 1,7 μέτρα, που εδώ πέρα εντάξει αλήθεια είναι ότι το χρειάζεται και το έχει, γιατί και πάνω στο γραφείο κουνιέται το ποντίκι, οπότε έχει μεγαλύτερες φορές το καλώδιο και μπορούμε να το μεταφέρουμε και να είμαστε πιο σίγουροι ότι δεν θα πάθει κάτι. Συν ότι είναι και πιο όμορφο φυσικά. Ας μιλήσουμε και για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Έχουμε ταχύτητα στα 3.500 dpi, τα οποία μπορούμε να τα αλλάξουμε και on the fly πάνω από το ποντίκι. Μάλιστα μέσω προγράμματος, γιατί το συγκεκριμένο έχει και πρόγραμμα για να ρυθμίζουμε και τα πλήκτρα του και τα dpi και το φωτισμό, φτάνει μέχρι τις 7.000 dpi. Βέβαια τώρα αυτό είναι εικονικό το 7.000, οπότε ας μείνουμε στις 3.500. Στα άλλα έχουμε RGB περιμετρικά που μπορούμε να το ρυθμίσουμε όπως σας είπα και από το πρόγραμμα και έχουμε και 6 πλήκτρα για την αλλαγή των DPI μπρος πίσω και τα κλασικά πλήκτρα φυσικά που έχει κάθε ποντίκι. Στην αντοχή των πλήκτρων έχουμε 20 εκατομμύρια πατήματα, κάτι που είναι αρκετά ικανοποιητικό ως νούμερο. Τώρα, στην κατασκευή από κάτω έχουμε μεγάλα rubber bands για να γλιστράει καλά πάνω στο γραφείο, στο mouse, παντού που το θέλετε, έχει πολύ ωραία αίσθηση. Σαν μέγεθος είναι μέτριο προς μεγάλο θα το έλεγα, δηλαδή είναι για το μεγαλύτερο ποσοστό χεριών, ας το πω έτσι, χρηστών. Και από πάνω έχουμε και αντιολισθητικό πλαστικό, έχουμε έτσι αυτό το βελουδένιο να το έλεγα. Βέβαια εδώ πέρα έχω και το πρώτο αρνητικό που βρήκα στο ποντίκι, ωραία η κατασκευή του δεν λέω, πολύ στιβαρό. Βέβαια με ελάχιστες ώρες χρήσης ήδη το πλαστικό έχει αρχίσει και τρίβεται και αποκτά αυτή τη γυαλάδα, κάτι που δεν θα ήθελα να γίνει τόσο γρήγορα. Όπως και να έχει, είναι ένα ποντίκι του 20 περίπου που κάνει μια χαρά τη δουλειά του, έχει και το RGB φωτισμό, έχει και το πρόγραμμά του, είναι και Moto Speed που αυτό σημαίνει ότι θα μας αντέξει, οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Οπότε αυτά ήταν τα περιφερειακά από τη Moto Speed, υπάρχουν διάφορες επιλογές, link θα σας έχω όπως πάντα κάτω στην περιγραφή, οπότε μπορείτε να πάτε να τα τσεκάρετε και όσο θέλετε κάτι παραπάνω πάλι θα σας έχω link από κάτω με βίντεο για να δείτε το CK108. Αν δεν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Αν σας άρεσε όμως, κάντε like και εγγραφή πατώντας το καμπανάκι, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για καινούργια ενδιαφέροντα βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας!